αποτέλεσμα εύκολο και αγώνας εύκολος για αυτούς που το είδανε. Γιατί για εμείς ήμασταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Εμείς κάνουμε τα παιχνίδια εύκολα και δύσκολα μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα ήταν μια καλή εμφάνιση από την ομάδα, κάναμε ευκαιρίες και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο έγινε και εύκολο το αποτέλεσμα. Ακολουθεί ο τελικός. Πόσο έτοιμος νιώθει αυτός προσωπικά και πόσο έτοιμη θεωρεί ότι είναι και η ομάδα. Προσωπικά νομίζω και εγώ και όλη η ομάδα είναι πανέτοιμη για τον τελικό. Έχουμε όλη απίστευτη όρεξη να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Να καταφέρουμε να πάρουμε να φέρουμε αυτό το κύπελλο εδώ για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι οποιαδήποτε και αν είναι η ομάδα που θα επιλέξει ο προπονητής για τον τελικό, η ποιότητα δεν περισσεύει σε αυτή την ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή και σήμερα με πολλές αλλαγές πάλι το επίπεδο ήταν εξαιρετικό. Είναι όλοι οι παίχτες με παραστάσεις, πολύ καλοί παίχτες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα μπούμε μέσα στο παιχνίδι, θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και μακάρι να φέρουμε αυτό το κύπελλο εδώ. Με το βραβείο που πήρε, μια εικόνα έτσι που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι στην Τούμπα κάνει καλύτερα παιχνίδια από τη μακριά από αυτήν. Το βλέπει και ο ίδιος αυτό, δηλαδή πιστεύει ότι εκτός έδρας πρέπει να ανεβάσει ακόμα περισσότερο και το δω αισθάνεται ίσως λίγο καλύτερα και προσαρμοστεί. Νομίζω ότι από την άποψή μου τουλάχιστον η συγκέντρωσή μου και η προετοιμασία που κάνω είτε στα παιχνίδια εντός είτε εκτός είναι ακριβώς η ίδια. Η λέξη που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω θα ήταν ότι ίσως είναι μέχρι τώρα μία σύμπτωση. Ναι, σίγουρα εδώ υπάρχει ο κόσμος ο οποίος βοηθάει και αυτό είναι μία μεταβλητή. Αλλά από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Νομίζω και η προετοιμασία που κάνουμε γενικότερα σαν ομάδα για όλα τα παιχνίδια εντός εκτός είναι ίδια, η συγκέντρωση είναι ίδια. Σίγουρα όλοι θέλουν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο, όλοι συμβαίνουν μέσα είτε με μια πάσα, με ένα καλό κλέψιμο, με ένα γκολ. Νομίζω ότι απλά είναι τύχη. Η διάθεση νομίζω από όλους είναι η ίδια μέσα έξω.